Γεια σας, είμαι ο Άκης Τεμπερίδης και βρίσκομαι στο κέντρο της Σόφιας και συγκεκριμένα στο Λάργο, την κεντρική πλατεία, όπου στην πλάτη μου βλέπουμε τη Βουλή και πιο κάτω λίγο το κτίριο της κυβέρνησης. Και βρίσκομαι εδώ, αλλά το μυαλό μου είναι στη Θεσσαλονίκη και θα σας εξηγήσω γιατί. Εδώ που είμαστε ακριβώς, το 2012 ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια των εξκαφών για το μετρό, για την επέκταση του μετρό, ανακάλυψαν ευρήματα της αρχαίας Σαρδικής, της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης πάνω στην οποία χτίστηκε η Σόφια. Ακριβώς επειδή η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό αυτό το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ επίκαιρο για το πώς θα διαχειριστούμε τα ρωμαϊκά, αν θέλετε, ευρήματα στο σταθμό της Βενιζέλου, θέλω να σας δείξω τι έκαναν οι Βούλγαροι ακριβώς πάνω στο ίδιο πρόβλημα. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ιδιαίτερο τουριστικό το μέρος εδώ. Κατεβαίνω λοιπόν στο υπόγειο, σχετικά γρήγορα. Αυτό είναι σαν να βλέπουμε το πώς θα μπορούσε να είναι ιδανικά ο σταθμός της Βενιζέλου μετά από 3-4 χρόνια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν ευρήματα της αρχαίας Σαρδικής, τα οποία χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Να πούμε ότι στη Σαρδική είχαν γεννηθεί δύο Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ο Γαλέριος και ο Αυριλιανός, αν θυμάμαι καλά, και ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ίσως ήταν η σημαντικότερη πόλη ανάμεσα στην αρχαία Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα για ένα διάστημα λένε ότι οι Ρωμαίοι σκέφτονταν μήπως μεταφέρουν την πρωτεύουσά τους αντί για την Κωνσταντινούπολη εδώ στη Σαρδική, δηλαδή στη σημερινή Σόφια. Εδώ θέλω να σας δείξω λίγο πώς συνδυάζουν την αρχαία ρωμαϊκή ιστορία. Αυτή είναι μια πόλη που έχει ιστορία που λένε από 7.000 χρόνια πριν, και οι πρώτες αναφορές για την αρχαία Σαρδική είναι χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, η ρωμαϊκή ιστορία της πόλης κάτω, στο υπόγειο, με έναν πλαστικό θόλο και στο βάθος τη Βουλή της Βουλγαρίας, έχει δηλαδή και πολιτική, έτσι, ένα πολιτικό συμβολισμό όλη αυτή εδώ η κατασκευή. Και θα σας περπατήσω λίγο να δείτε ένα κομμάτι από τα αρχαία, τα οποία βρίσκονται, ένα κομμάτι είναι εδώ και το επόμενο κομμάτι βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σταθμό του μετρό που φυσικά λέγεται Σερντίκα. Αυτό το βίντεο λοιπόν καλό είναι να το δούνε οι άνθρωποι και της εταιρείας που κατασκευάζει το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι άνθρωποι της ελληνικής πολιτείας στην πόλη μας. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα ευρήματα στον υπόγειο χώρο του μελλοντικού σταθμού της Βενιζέλου. Με αυτή την ωραία θέα λοιπόν σας αφήνω. Καλή Κυριακή, Άκης Τεμπερίδης από τη Σόφια για το Live Media News.